τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια αδιάκουπης πάλης για να αποδείξουμε το αυταπόδεικτο. Τέσσερα χρόνια για να αποδείξουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη απροκάλυπτα προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση του Βασίλειου Μάκου. Αποκαλύψαμε τη συγκάλυψη, ανατρέψαμε την υπόθεση και την φέραμε σε ένα επίπεδο όπου ο ανακριτής πλημελιωδικών βόλου ζητάει, η κατηγορία, ζήτησε και αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Είναι βασανιστήρια πια και κατηγορούνται 6 αστυνομικοί και όχι 3 που μας έλεγαν στην αρχή ο συγκεκριμένος εισαγγελέας και σε βαθμό πλημελήματος. Είναι απαράδεκτο ένας εισαγγελέας ο οποίος υποβάθμισε ψυχρό την υπόθεση στέλνοντάς τη στο πλημελιωδικείο χωρίς καν να καλέσει αυτόπτες μάρτυρες, χωρίς καν να λάβει υπόψη το βιβλίο συμβάτων της αστυνομίας, να καλείται τώρα να δικάσει την υπόθεση. Τι θα δικάσει ο ανεκδίγητος, τι θα δικάσει. Όταν είπε άσπρο, όταν είπε μαύρο, θα πει ότι τώρα είναι άσπρο. Δεν έχει πρόσωπο να δικάσει. Να σηκωθεί και να πάει σπίτι του. Είναι απαράδεκτος. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Και επιτέλους τέσσερα χρόνια να πούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου και εκεί ο καθένας να βάλει τα επιχειρήματά του και να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Τέσσερα χρόνια μας κρατάνε έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων με διάφορα προσχήματα. Γιατί δεν θέλουν να δικάσουν την υπόθεση. Γιατί η υπόθεση είναι φως φανάρι ότι έκαναν έγκλημα εδώ μπροστά που τον χτυπήσαν δολοφονικά και που τον βασανίσαν με απαράδεκτο τρόπο, με βάβλαρο τρόπο, με ρατσιστικό τρόπο μέσα στην ασφάλεια. Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Δεν θα ξεχαστεί τι κάνα στο Βασίλη. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Δεν θα ξεχαστεί τι κάνα στο Βασίλη. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Δεν θα ξεχαστεί τι κάνα στο Βασίλη.